Τι κάνεις εδώ? Τι δες εδώ? Ψάχνω βρούμες. Τι να θέλει, εγώ τον κάλεσα να έρθει. Τι λέει? Πού είσαι ρε Αναστάση, τι κάνεις? Όλα καλά. Καλά. Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, όπως ξέρουμε θα σε έχω καλεσμένο στην εκπομπή με πολύ χαρά και τιμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρεθήκαμε λοιπόν κάπου μακριά. Και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, να πάμε να κάνουμε ένα ωραίο βίντεο για τα Χριστούγεννα. Δηλαδή. Θα ήθελες να πάμε, ας πούμε, σε κάποιο κέντρο εδώ κοντά που είναι στολισμένο να κάνουμε ένα ωραίο γκάλοπ. Αθήνα. Είναι για τα Χριστούγεννα. Όχι, ρε. Εντάξει, βαρετό δεν είναι. Βαρετό, ε. Είναι λίγο. Θες κάτι άλλο εσύ τώρα. Είναι ωραίο να παίζεις με τον κόσμο, αλλά εντάξει τώρα στο κέντρο να κάνουμε κάτι άλλο, πιο extreme. Βαριές. Extreme. Ναι. Να πάμε να βουτήξουμε στη λίμνη. Έχει κρύο. Κάτι άλλο, πιο extreme. Πιο extreme. Να πάμε να κάνουμε πατίνι. Δεν ξέρω να κάνω πατίνι. Και μου φαίνεται πολύ lame. Lame, ε. Μάλιστα. Θες πιο extreme. Extreme, πιο extreme. Σκέψου κάτι. Πιο extreme. Σκέψου κάτι. Πολύ extreme. Κάντο. Πολύ extreme. Το έχω. Πολύ. Πολύ. Θέλει extreme. Έλα μαζί μου. Tell me, O Muse, of that ingenious hero who traveled far and wide. I don't really like the biggest song. Find it silly, not original. Condescending and a little wrong. Tired of pretending now you're with it, but... Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα σας. Το όνομά σας? Αλέξανδρος. Ήρθαμε εδώ να δούμε τι κάνουν εδώ πέρα που πηδάνε από τα αεροπλάνα. Πολύ καλά κάνει. Α, καλά κάνουμε λέτε. Yeah. Δεν είμαστε τρελοί λέτε. Όχι εδώ. Αμάν. Τι έχετε κάνει εσείς κύριε Αλέξανδρε αυτό? Έχετε επιδείξει ποτέ από αεροπλάνο? Όχι. Το μόνο που δεν μου άρεσε. Ούτε και στο αεροπλάνο. Αεροπλάνο έχουμε, αλλά δεν είναι. Α, έχετε αεροπλάνο, αλλά πηδάνε άλλοι. Λοιπόν, ναι. Δεν μπορούσα να το χωνέψω. Ναι. Λέτε τώρα εμείς να πάμε το κάνουμε, ότι είναι ότι θα είμαστε ασφαλείς, δεν θα πάθουμε τίποτα. Που πού, τι να πω. Να πάμε να το κάνουμε δηλαδή, έτσι λέτε. Μας δίνετε συμβουλή. Κανένα πρόβλημα. Από μένα κανένα πρόβλημα. Εντάξει το κάνω. Από εσάς δεν εκτιμούμε. Τότε ακόμα ένας λόγος να το κάνουμε. Να το κάνω, τι όχι. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Φτάσαμε, από πόσο ήτους κυλάμε? 14.000 μέχρι. Έλα πάμε, Κοίτα, εγώ πήρα τη μάσκα μου, θα τη βάλω. Ωραία στη μάσκα σου, πες μου πώς νιώθεις τέλος. Νιώθω ωραία, νιώθω ωραία. Άρα για μαλλιχέρι. Πώς να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο εγώ, όταν κάποιοι με θεωρούν χαζό, μου κόβουν τα φτερά σαν πετώ. Αεροπλάνο είμαι χωρίς οδηγό και αγωνίζομαι να βγω απ' τη μοναξιά μου, να σώσω τη χαμένη γενιά μου. Δώσ' μου μια λύση, τα θέλω μου να αγαπήσει, να αναπνέω, να μην φοβάμαι να ζω. Έλα εδώ, κάτσε μαζί μου μικρέ, δώσ' μου μονάχα ένα λεπτό να σου πω. Πάντα να χαμογελάς, να έχεις δύναμη να ζεις. Εφόσον δεν σε σκοτώνουν, σε κάνουν πιο δυνατό. Σφίξε γροθιά απέναντι στο αύριο. Βρες δύναμη, γέμισε την ψυχή σου με κουράγιο. Δεν υπάρχουν αφέντες, υπάρχουν μόνο αξίες.
και αυτές είναι που μένουν. Πόσο δυνατά χτυπά, το μέλλον είσαι εσύ, αυτό να κοιτάς. Δεν έχει σημασία τι έγινε χθες, αντί είσαι δύναμη από παλιές πληγές. Κάνε το θυμό σου πείσμα και συνέχισε. Δείξε στον κόσμο πως δεν ξόφλησε η γενιά σου. Μην προδώσεις ποτέ τα ιδανικά σου. Φυσικά και είναι εύκολο να το κάνει όλος ο κόσμος. Δηλαδή το άλμα μαζί με τον εκπαιδευτή απευθύνεται στους πάντες, από παιδάκια 10 χρονών μέχρι κυρίες και κυρίους 80 χρονών, θα έλεγα. Αναλαμβάνει όλο ο εκπαιδευτής και γι' αυτό είναι μια εμπειρία την οποία μπορεί να βιώσει οποιοδήποτε. Εντάξει, είναι πολύ όμορφα, όπως οποιοδήποτε άλλο άθλημα, όπως τα βουνά, η θάλασσα είναι, και ο ουρανός είναι πάρα πολύ όμορφος. Στα όνειρά μου, ναι, το μέλλον μου είδα. Υπάρχει ζήτηση στην Ελλάδα. Υπάρχει ο καλός καιρός, υπάρχουν οι χώροι και λέμε γιατί να μην έχουμε κι εμείς μια πρότυπη σχολή, ένα πρότυπο κέντρο ελεξιπαιδευτισμού για να αναπτύξουμε το σπορ αυτό στην Ελλάδα. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα αυτή πριν 1,5 χρόνο. Υπάρχει περίπτωση να έχει ανέβει κάποιος επάνω και να μην πήδηξε, να σου πει θα μείνω πάνω και θα γυρίσω πίσω. Ναι, είχε υπάρξει το καλοκαίρι μια κοπέλα, μου είχε τύχει και εμένα ξέρεις και μας απογοητεύει ότι ο άλλος τελικά δεν τόλμησε να το κάνει αυτό, γιατί πραγματικά ο ίδιος χάνει και φυσικά και εμείς χαλιόμαστε γιατί πρέπει να κατέβουμε πάλι με το αεροπλάνο. αλλά μου είχε τύχει μία στις 600 φορές μέχρι τώρα. Να δεις, είναι και οι παιδεύσεις που δεχόμαστε για να πάρουμε τα πτυχία να κάνουμε αυτή τη δουλειά είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, τηρούμε όλοι κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και έχουμε πολύ συγκεκριμένα πρότυπα που ακολουθούμε και συγκεκριμένους κανονισμούς. Και ούτε έχει συμβεί και ούτε πρόκειται να συμβεί κάτι. Δείξε στον κόσμο πως δεν ξόφλησε η γενιά σου. Μην προδώσεις ποτέ τα ιδανικά σου. Μην προδώσεις ποτέ τα ιδανικά σου.